για άλλη μια χρονιά στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαχρήστος. Σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και σε μια ιδιαίτερη χρονιά, ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, το Φεστιβάλ Ολύμπου αντιστέκεται. Το Φεστιβάλ Ολύμπου πέρασε και δυσκολότερα. Άντεξε για 44 χρόνια τώρα συνεχόμενα, δίνει το παρόν του και παρουσιάζει στους φίλους του, στους χιλιάδες φίλους του που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι καλύτερο από πλευράς καλλιτεχνικών παραστάσεων, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το θέατρο, είτε με τη μουσική, αλλά και με άλλα είδη των καλών τεχνών. Φέτος, παρά τις δυσκολίες, ξεκινήσαμε μια καθυστέρηση βέβαια, όχι εξαιτίας μας, εξαιτίας κάποιων σχημάτων που τελικά για τους γνωστούς λόγους δεν θα κάνουν εμφάνιση περιοδία το καλοκαίρι. Αλλά όμως το Φεστιβάλ Ολύμπου έχει 32 εκδηλώσεις. Από τις 32 ακυρώθηκαν περίπου 3. Φανταστείτε, έχουμε άλλες 28-29. Και ειδικά τώρα τον Αύγουστο, γιατί μερικές μετακινήθηκαν από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, όπως είναι το Κρατικό Θέατρο με τις 2 παραστάσεις, όπως είναι η παιδική παράσταση της Στρουγκέρη, το παραμύθι χωρίς όνομα που θα γίνει και αυτό τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος για μας είναι ένας μήνας ο οποίος δεν έχει ρεπό καμιά μέρα. Κάθε μέρα και εκδήλωση. Και οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα με τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει πάμε πολύ καλά. Και εμείς είμαστε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη, θα έλεγα. Γιατί είχαμε και εμείς τους προβληματισμούς μας. Αν ο κόσμος θα ανταποκριθεί με τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αλλά όμως φαίνεται ο κόσμος ψάχνει διεξόδους. Και το Φεστιβάλ Ολύμπου της δίνει αυτές τις διεξόδους. Και με προσιτή τιμή, αλλά και κυρίως ποιοτικές εκδηλώσεις. Και αυτά σήμερα μία πάνε από τις πιο επιτυχημένες, έτσι. Σήμερα φιλοξενούμε τον Γιάννη Χαρούλη, έναν καλλιτέχνη που τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αγαπητός. Για να σας πω για την αλήθεια, και εγώ δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση του κόσμου. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Έχουν προπολιθεί, δηλαδή πριν φτάσουμε στην ημέρα και την ώρα της παράστασης, 4.500 εισιτήρια. Δηλαδή είμαστε sold out σήμερα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και μια δεύτερη παράσταση μαζί του. Πάλι θα ξαναγέμιζε. Και από ό,τι μου λένε και ο ίδιος, ότι είναι το ρεκόρ που έχει κάνει μέχρι φέτος τόσο πολλά εισιτήρια. Αλλά αυτό το έχουν και όλες οι εκδηλώσεις μας. Είτε αυτές είναι θέατρο, είτε μουσική. Πάμε ικανοποιητικά. Πάμε καλά, δηλαδή, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες των καιρών. Η αυλαία πότε θα πέσει? Η αυλαία ήταν να πέσει 30 Αυγούστου με την τιμόμενη χώρα, το Μαρόκο που έχουμε φέτος, με μουσική συναυλία, με σχήματα που θα έρθουν από το Μαρόκο να μας παρουσιάσουν τη δικιά τους μουσική. Όμως κάποιες εκδηλώσεις αναγκαστικά πήγαν πιο πίσω και έτσι 2 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα έχουμε την Απολογία του Σοκράτη με το Κρατικό Θέατρο. Έτσι η λήξη μας θα είναι 2 Σεπτεμβρίου φέτος. Την επόμενη χρονιά τη σκέφτεστε ή δεν τολμάτε με όλα όσα γίνονται και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε? Όχι, το Φεστιβάλ λίγο θα υφίσταται, παρά τις δυσκολίες όπως σας είπα. Γιατί έχει μια υποδομή, έχει θεσμός, τόσα χρόνια στην πλάτη. Όλοι θέλουν να έρθουν στο Φεστιβάλ Ολύμπου, είτε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, είτε ως θεατές. Και έτσι, για να σας πω την αλήθεια, εμείς δεν είχαμε δυσκολία να κάνουμε το φετινό πρόγραμμα. Και μάλιστα εκείνο που κάνουμε φέτος, και είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται κατά αποκλειστικότητα αυτό, ότι όλα τα σχήματα είναι με αυτοδιοργάνωση. Δηλαδή, μπαίνουν στο Φεστιβάλ Ολύμπου με δικά τους τα εισιτήρια και εμείς παίρνουμε ένα ποσοστό επί 100%. Έτσι δεν έχουμε και το άγχος. Μπορεί να μην έχουμε την πιθανότητα να πάρουμε πολλά κέρδη από κάθε εκδήλωση, όπως είναι η σημερινή παράδειγμα, αλλά δεν χάνουμε ή παίρνουμε ένα σταθερό ποσοστό. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, δύσκολους καιρούς. Ευελπιστούμε πάντα για το καλύτερο, βέβαια. Από πλευρά θυμόμενων χωρών για του χρόνου έχετε βγάλει? Μάλλον θα κινηθούμε στα Βαλκάνια. Και αυτό γιατί οι βαλκανικές χώρες στηρίζουν την περίοδο και χρόνια ως τουρίστες. Και καλό θα είναι και εμείς να δείξουμε την ικανοποίησή μας, αλλά και να τους ευχαριστήσουμε με τον τρόπο αυτό. Το ότι επιλέγουν την Πιερία ως προορισμό τουριστικό από και στηρίζουν τον τουρισμό. Φέτος, πώς πάντα πράγματα. Ικανοποιητικά. Δεν είχαμε ακυρώσεις. Ικανοποιητικά, ναι. Όχι στην αρχή κάποιες, αλλά επανήρθαν σε μια
κανονική ροή τα πράγματα. Και παρά το ότι λέγεται ότι ναι, δεν ξοδεύει ο κόσμος πολλά χρήματα γιατί δεν έχει, δεν υπάρχουν Έλληνες τουρίστες, αυτό είναι γεγονός και γνωστό. Αλλά ευτυχώς, ειδικά από την περιοχή των Βαλκανίων αλλά και από άλλες χώρες, έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια ως σταθερό προορισμό την Πιερία. Και άλλωστε η Πιερία έχει να δώσει πράγματα τα οποία δύσκολα βρίσκει κανείς. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο ο Ολυμπός, αλλά είναι και αυτά που κάνουμε σήμερα. Οι εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ Ολύμπου, οι αρχαιότητες, όλα αυτά συνθέτουν για τον επισκέπτη ένα ενδιαφέροντα προορισμό για να γνωρίσει και πράγματα πέρα από το να κάνει τον μπάνι του στη θάλασσα και να αρκεστεί μόνο σε αυτό. Να πάρει μια ανάσα δροσιά. Ο πολιτισμός και αυτό το έχει βέβαια, γιατί η Πειραιά έχει 80 χιλιόμετρα ακτές, μπορεί να επιλέξει μία από όλες. Και άφθονο, πράσινο. Αλλά έχει και όλα αυτά που είπαμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και να πάνε όλα καλά για όλους. Να είστε καλά και του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ. Κάτω από καλύτερες συνθήκες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.